Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας, Υγείας και Πρόληψης και οι ιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερών θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 20 Μαΐου και ώρα 6 στο ΚΕΠ Υγείας Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων με θέμα τη λειτουργία ιατρίου διακοπής καπνίσματος στις ΣΕΡΕΣ. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας, Υγείας και Πρόληψης Σερών, κ. Νάσος Παπαδόπουλος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη και μίλησε για το θέμα. Το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, μετά το ΚΕΠ Υγείας που διαθέτει, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πρόληψης και τον συμβουλευτικό σταθμό Άνοιας, θα διαθέτει πλέον από την Τετάρτη και μια νέα δομή πρόληψης, το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Το οποίο η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη που είδαμε που υπάρχει στον κόσμο που θέλει να κόψει το κάπνισμα, αλλά μόνος είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Και σε αυτό φυσικά αρρωγή ήταν οι πνευμονολόγοι, που θέλω να τους ευχαριστήσω και από το βήμα που μου δίνεται, της πόλης μας, του νομού μας, όλοι, και τόσο οι ιδιώτες όσο και οι του δημοσίου, στο νοσοκομείο δηλαδή, οι οποίοι εθελοντικά θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ωραία. Άρα εσείς ναι μεν δίνετε τη συνέντευξη για να το κάνετε ιδιαίτερα γνωστό τη Δευτέρα, αλλά από την Τετάρτη και πού θα μπορεί να έρχεται ο κόσμος? Γιατί φαντάζομαι ότι στην αρχή θα έχετε πολλούς. Καταρχήν θα πρέπει να κλείσουμε ραντεβού. Το ραντεβού θα κλείνεται στα τηλέφωνα 2321-085-661, που είναι το τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης, και στο 2321-350-571, που είναι το τηλέφωνο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Δήμου, και θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού. Η λειτουργία του θα είναι κάθε Τετάρτη από τις 6 μέχρι τις 9. Τέλεια. Και ξεκινάμε οι πνευμονολόγοι, οι γιατροί που θα αναλάβουν την αρχή του ξεκίνημα, μάλλον, θα είναι η κυρία Άννα Πανηγυροπούλου και η Αναστασία Κυριατζή. Μπράβο. Παράλληλα θα υπάρχει και ψυχολόγος, που θα είναι η κυρία Φωτεινή Τσουκνίδα, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση διακοπής καπνίσματος είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για τον καπνιστή. Χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη πέραν της ιατρικής. Μιλάμε για ορισμένα άτομα, άρρωστα άτομα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Θα γίνονται ομάδες όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή θα δράει ψυχολόγος, στήριξης της απόφασης που παίρνει ο καπνιστής να διακόψει το κάπνισμα. Ωραία. Οπότε θα ακούσουμε και τη Δευτέρα τι ακριβώς, ποιες λεπτομέρειες ακόμη θα πείτε. Θα δίνονται και συσκευάσματα. Ήταν κάτι που έλειπε από την πόλη μας. Όπως γνωρίζετε, έχει πάνω από 10 χρόνια που έχει σταματήσει η λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος, που βρισκόταν και στο νοσοκομείο. Σωστά. Και στην Παλιά Νομαρχία, αν θυμάστε. Σωστά. Οπότε θεωρούμε είναι κάτι που και το ζητάει ο κόσμος και θα έχει αποτελέσματα.